Σεβασμιότατε, κύριοι υπουργοί, κύριοι αρχηγοί, κύριοι πρέσβεις, κυρίες και κύριοι, δύο εμβληματικά γεγονότα γράφονται σήμερα στην Τανάγρα και γράφονται με ακόμα σημαντική σελίδα στην αμυντική μας ιστορία. Όπως ακούσατε, το πέμπτο κατά σειρά αναβαθμισμένο F-16 Viper είναι έτοιμο να πετάξει από εδώ στην Τανάγρα και να πάει στην Κρήτη για να αναλάβει υπηρεσία. Και εδώ το τεχνικό κέντρο της ΕΑΒ αποκτά δύο ακόμα σημαντικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζει η Lockheed Martin στο πλαίσιο αυτής της μακράς συνεργασίας που έχει με την ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Πρόκειται, πιστεύω, για εξελίξεις που μας κάνουν όλους υπερήφανους, γιατί από τη μία πλευρά επιβεβαιώνουν τη συνέπεια στο πρόγραμμα ενίσχυσης της πολεμικής μας αεροπορίας. Είχα την ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, κύριε Αρχηγή, να βρεθώ προσωπικά πριν από λίγες εβδομάδες στη Σούδα, ακούγοντας τους πιλότους μας να μας εξηγούν πόσο σημαντικά είναι τα αεροσκάφη F-16 Viper. Γι' αυτό άλλωστε και η κυβέρνηση επιτάχυνε εξ αρχής το συγκεκριμένο σχέδιο, ώστε το 2027 να διαθέτουμε 83 τέτοια μαχητικά. Θέλω να θυμίσω για λόγους ιστορικής συνέπειας ότι η σύμβαση αναβάθμισης των F-16 Viper υπεγράφει από την προηγούμενη κυβέρνηση το 2018 με την στήριξη τότε της Νέας Δημοκρατίας. Είναι όμως εξίσου ακριβές ότι αν δεν είχαν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις ως προς τη λειτουργία της ΕΑΒ από την τρέχουσα κυβέρνηση, είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί. Με τα αεροσκάφη λοιπόν Viper, τα νέα επίσης αναβαθμισμένα Block 50 και Block 52 αεροσκάφη, τα οποία και αυτά έχουν προγραμματιστεί, με τα νέα 24 αεροσκάφη Rafale, τα οποία και θα έχουμε παραλάβει εξ ολοκλήρου εντός του επόμενου έτους, αλλά και με μία μοίρα F-35 αργότερα, καθώς η Ελλάδα επίσημα πια έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της να ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτού του σημαντικού αεροσκάφους πέμπτης γενιάς, οι ελληνικοί ουρανοί θωρακίζονται όσο ποτέ. Σε μία στιγμή μάλιστα που οι απλητικοί γειτονές μας, αντί για συμπαραγωγή, έχουν πια οριστικά αποκλειστεί από τα μαχητικά πέμπτης γενιάς και αντί να διαθέτουν ανάλογα μαχητικά, ασθμένουν διεκδικώντας την πιθανότητα να εξυγχρονιστούν ίσως κάποτε τα δικά τους F-16. Είναι μια πλήρη αλλαγή εικόνας που αποτυπώνεται και εδώ, στο πεδίο της αεροπορικής βιομηχανίας. Με την ΕΑΒ να έχει αφήσει πίσω της παλιές περιπέτειες και να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και με αυτοπεποίθηση. Όπως ακριβώς το θέλησε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, εγκαινιάζοντας τις πρώτες εγκαταστάσεις της Τανάγρας, ώστε τα ελληνικά αεροσκάφη να συντηρούνται εντός των συνόρων, ήταν μια επιλογή που έγινε πριν από δεκαετίες, αποδεικνύεται όμως σήμερα εξαιρετικά καθοριστική. Και δεν είναι μόνο η τελευταία πρόοδος της ΕΑΒ που γεννά αισιοδοξία. Μία πρόοδος η οποία πιστώνεται στην εξαιρετική συνεργασία τριών Υπουργείων, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων. Είναι πρωτίστως, όπως ακούσατε και από τον Αντιπρόεδρο της ΕΑΒ, οι προοπτικές ανάπτυξης οι οποίες ανοίγονται μπροστά μας. Μέσα σε 3 χρόνια η εταιρεία αύξησε τον κύκλο εργασιών της, παρέχοντας όλο και περισσότερες υπηρεσίες στην πολεμική αεροπορία, αλλά ανοίγοντας ακόμα περισσότερο τον βηματισμό της προς ξένες αγορές. Και δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η στρατηγικός εταίρος της ΕΑΒ είναι η Lockheed Martin. Και αξίζει να επαναλάβω ότι ως ένας
από τους κορυφαίους υποκατασκευαστές του Αμερικανικού Κολοσσού, εδώ πέρα στην ΕΑΒ, παράγονται πολλά και σημαντικά εξαρτήματα και για τα F-16 όπως ακούσατε, αλλά και για τα C-130J παγκοσμίως. Είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι γνωρίζουν πολλοί συμπολίτες μας. Αλλά αιχμή της ΕΑΒ, όπως είπα, είναι η αναβάθμιση των F-16 σε επίπεδο Viper, αλλά ταυτόχρονα και η ολοκλήρωση ενός δύσκολου προγράμματος, το οποίο πέρασε από 40 κύματα και αναφέρομαι στον εξυγχρονισμό των P3 όριων, αλλά φυσικά και η συντήρηση των C-130, όσο και η πάρα πολύ σημαντική συντήρηση των πυροσβεστικών μας αεροσκαφών, ώστε αυτά να είναι πάντα έτοιμα για τον πόλεμο με τις φωτιές. Και γνωρίζει πολύ καλά η διοίκηση της ΕΑΒ όσο πίεση ασκούμε στην εταιρεία, προκειμένου τα προγράμματα αυτά να επιταχυνθούν και άλλο και να τηρηθούν τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα τα οποία εύλογα έχουν προσδιορίσει οι ένοπλες δυνάμεις. Και φυσικά δεν περιοριζόμαστε μόνο εδώ, γιατί σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια εδώ, στην ΕΑΒ, αναπτύσσεται και το πρόγραμμα των ελληνικών drones. Ο Αρχίτας τα βρίσκεται στον αέρα πριν το τέλος του έτους, ενώ δρομολογείται ήδη, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες, και η κατασκευή του γρίπα. Τώρα μάλιστα η ΕΑΒ επιθυμεί να εισέλθει και στον τομέα της συναρμολόγησης και της κατασκευής μικροδορυφόρων, ενώ εξελίσσεται και αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, σε ένα διεθνές κέντρο αεροναυπηγικής. Μιλάμε δηλαδή για μια δυναμική επιχείρηση με σημαντική προσφορά τόσο στην εθνική οικονομία όσο και στην εθνική άμυνα, που συμμετέχει στην κατασκευή και στη συντήρηση των ελληνικών φτερών την ώρα που από σημαντικές ζημιές έχει περάσει πια σε κερδοφορία. Και βέβαια, όπως ακούστηκε, με πολλές νέες προσλήψεις. 700 νέες προσλήψεις για την ακρίβεια διαθέτει πια η ΕΑΒ, 2.000 στελέχη με πολύ υψηλή εξειδίκευση, με νέα συλλογική σύμβαση εργασίας και πιστεύω με ένα πλαίσιο αμοιβών το οποίο αναγνωρίζει και πρέπει να αναγνωρίζει και τη βελτίωση της παραγωγικότητας που όλοι προσδοκούμε ότι μπορεί να πετύχει η ΕΑΒ. Ενώ ξεκινά και η διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή που θα εισέλθει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό έως 49%. Τονίζω όμως, προς αποφυγή οποιασδήποτε παρεξήγησης, ότι το πλειοψηφικό ποσοστό της ΕΑΒ θα παραμένει πάντα στο ελληνικό δημόσιο. Κυρίες και κύριοι, τα δύο γεγονότα που γιορτάζουμε σήμερα δηλώνουν, νομίζω, με τον τρόπο τους αυτούς τους δίδυμους πυλώνες που στηρίζουν τη σημερινή Ελλάδα. Από τη μία, τον πατριωτισμό της ευθύνης, που την θέλει πάντα ισχυρή δύναμη αποτροπής, αλλά και προώθησης της ειρήνης. Και δίπλα, την αναπτυξιακή τροχιά. Την επιλογή που ακολουθεί εδώ και 3,5 χρόνια, ώστε αυτή η συνολική πρόοδος να επιστρέφει ως δίκαιο μέρισμα στον κάθε πολίτη. Να υποθέσω ότι είναι κάποια δοκιμή κινητήρα αυτή. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, δηλαδή στον πατριωτισμό της ευθύνης, νομίζω ότι τα γεγονότα μιλούν μόνοι τους και τα γνωρίζουν όλοι. Η χώρα μας κρατά απόρθητα τα εθνικά και ευρωπαϊκά σύνορα. Στο πεδίο των υβριδικών επιθέσεων προστατεύουμε την εδαφική μας ακεραιότητα και σώζουμε ζωές που οι διακινητές της απέναντι όχθης πρόχνουν στο άγνωστο. Αλλά και αποκαλύπτουμε άθλιες συγχωρητήρες της φήμησης της χώρας, που δυστυχώς και λυπάμαι γι' αυτό, με μεγάλη ευκολία υιοθέτησαν εγχώριες πολιτικές δυνάμεις που δεν ζήτησαν καν συγγνώμη, αλλά επιμένουν να μας κουνάνε και το δάκτυλο όταν αποκαλύπτεται η αλήθεια. Λυπάμαι γι' αυτό. Αλλά και στο πεδίο όμως των ανοιχτών απειλών
απαντάμε με αποφασιστική ετοιμότητα στην όποια μεγαλόστομη επιθετικότητα. Και όσοι διαλαλούν ότι ίσως έρθουν μια νύχτα ξαφνικά, να ξέρουν πως οι ίδιοι μπορεί να ξυπνήσουν μια νύχτα και να προσγειωθούν στη σκληρή πραγματικότητα. Και να μάθουν τότε ότι όσο υψώνουν τους τόνους, τόσο θα μειώνουν ουσιαστικά την αξιοπιστία τους. Και ότι κάθε γιουρούση τους μπορεί να γίνει άτακτη υποχώρηση μπροστά στο τρίγωνο του διεθνούς δικαίου, των ακμαίων ενόπλων δυνάμεων και των ισχυρών συμμαχιών μας. Θα το ξαναπώ ότι η πατρίδα μας δεν ανοίγει διάλογο με το παράλογο. Όμως μένει πάντα ανοιχτή στην νομιμότητα, στη λογική, στις σχέσεις καλής γειτονίας, στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών μας με γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Και αυτόν τον δρόμο περιφρουρεί και το νέο αμυντικό μας πρόγραμμα. Με τα υπερσύγχρονα μαχητικά της πολεμικής μας αεροπορίας, τις καινούργιες φρεγάτες που ήδη ναυπηγούνται, τη δρομολόγηση προγραμμάτων για τις νέες κορβέτες, τα νέα ελικόπτερα Ρώμεο, τον εξυγχρονισμό των πυραυλικών συστημάτων του στρατού Ξηράς, αρκεί να σας πω, το θύμισε ο Υπουργός, ότι για τα επόμενα 4 χρόνια προβλέπουμε στον προϋπολογισμό μας να δαπανίσουμε μεταξύ 2,5 και 3,5 δισεκατομμυρίων τον χρόνο για την στήριξη των ενόπλων δυνάμεων. Είναι μια σημαντική επένδυση, η οποία γίνεται από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Απαραίτητη όμως για τη θωράκιση της αδερφικής μας ακεραιότητας, για μια χώρα η οποία βρίσκεται σε μια γεωπολιτικά δύσκολη περιοχή του πλανήτη μας. Και από την άλλη πλευρά, σε πείσμα μερικών, η χώρα ζωντανεύει και την αμυντική μας βιομηχανία. Μην ξεχνάμε τα ναυπηγεία μας. Παραλάβαμε μια δραματική κατάσταση στο Σκαραμακά και την ελευσίνα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Σήμερα και οι δύο επιχειρήσεις έχουν εξυγιανθεί και μπορούν να παρέχουν πια τις υπηρεσίες τους και στο πολεμικό ναυτικό. Δεν χρειάζεται να επισημάνω πόσο σημαντικό είναι αυτό για το αξιόπλοο του στόλου μας, αλλά βέβαια και εδώ στην ΕΑΒ. Η ΕΑΒ, η οποία μπορεί και πρέπει να ανοίξει τα φτερά της και να γίνει κόμβος παραγωγικών αλλά και εκπαιδευτικών συμπάξεων, όχι μόνο με τις ΗΠΑ, αυτό το κάνουμε ήδη, αλλά με τη Γαλλία, με το Ισραήλ, με τις χώρες του κόλπου, τα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν. Τεράστιες ευκαιρίες πραγματικά ανοίγονται εδώ πέρα για την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, η οποία διαθέτει όχι μόνο μοναδικές εγκαταστάσεις, αλλά και ένα εξαιρετικό προσωπικό. Μιλάμε συνεπώς για μια συνεκτική πολιτική, κυρίες και κύριοι, που θωρακίζει τόσο την άμυνα όσο και την οικονομία του τόπου. Η πρώτη άμυνα αποτελεί προϋπόθεση ανάπτυξη της δεύτερης της οικονομίας. Ενώ με τη σειρά της είναι η οικονομία που εξασφαλίζει τους πόρους για την εδραίωση της άμυνας. Εάν δεν είχαμε τις επιδόσεις που πετύχαμε τα τελευταία 3 χρόνια, δεν θα ήμασταν σήμερα σε θέση να μπορούμε να επενδύουμε τόσους σημαντικούς πόρους στις ένοπλες δυνάμεις μας. 2 παράλληλες λοιπόν επιλογές που υπηρετούν τον ίδιο στόχο, την υπερήφανη Ελλάδα της εθνικής αυτοπεποίθησης. Και όλα αυτά αποκτούν μια ξεχωριστή σημασία στο ταραγμένο ασταθές διεθνές περιβάλλον, στην ταραγμένη περιοχή της νότιο-ανατολικής Μεσογείου και βέβαια δίπλα σε έναν απρόβλεπτο γείτονα, δεδομένα που μας καλούν πρώτα και πάνω απ' όλα στη σφυριλάτηση της ενότητάς μας, απαιτώντας να κρατήσουμε την άμυνα μακριά από προεκλογικούς διαξηφισμούς και επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, συνέπεια και συνέχεια. Πολύ περισσότερο, καθώς πολίτες και πολιτεία έχουμε ήδη αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπερνάμε κρίσεις και μπορούμε να μετατρέπουμε τις δυσκολίες σε ευκαιρίες. Στηρίζοντας εδώ και καιρό την κοινωνία απέναντι στην παγκόσμια ακρίβεια, αλλά και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να κερδίσουμε όλοι μαζί το επόμενο συλλογικό στοίχημα. Το στοίχημα μιας καλύτερης ζωής με καλύτερους μισθούς για όλους. Η Ελλάδα λοιπόν, και κλείνω με αυτό κυρίες και κύριοι, είναι τώρα ισχυρότερη από ποτέ. Ισχυρότερη γεωπολιτικά, ισχυρότερη οικονομικά, ισχυρότερη κοινωνικά. Και έτσι θα μείνει. Κλείνω λοιπόν απευθύνοντας εκ μέρους όλων των Ελλήνων
πρώτα και πάνω απ' όλα την ευγνωμοσύνη μας στις ένοπλες δυνάμεις, στο πρόσωπο όχι μόνο της πολιτικής αλλά και της στρατιωτικής ηγεσίας που εκπροσωπεί σήμερα τις ένοπλες δυνάμεις σε αυτήν την τελετή. Τα συγχαρητήριά μου σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτήν την επιτυχία, η οποία προδιαγράφεται εδώ στην ΕΑΒ. Τα συγχαρητήριά μου λοιπόν στους πρωταγωνιστές αυτού του έργου, το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε σε λίγο. Όλοι μαζί χτίζουμε την πατρίδα που θέλουμε, την αυτοδύναμη Ελλάδα που βαδίζει μπροστά και στοχεύει ψηλά. Εύχομαι πάντα επιτυχίες στην ΕΑΒ και επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος παράδοσης των αεροσκαφών για τα οποία έχετε δεσμευθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.